Σας αρέσουν οι ορχιδέες, αλλά δυσκολεύεστε να τις διατηρήσετε και συνήθως καταλήγουν κάπως έτσι? Ελάτε να δούμε μερικά βήματα και μυστικά που θα τις ανανεώσουν και θα τις κάνουν ξανά σαν κι αυτοί. Οι περισσότερες ορχιδέες στο φυσικό τους περιβάλλον αναπτύσσονται πάνω σε κορμούς και σε κλαδιά δέντρων. Στο σπίτι μας τώρα θα πρέπει να τις τοποθετήσουμε σε ένα σημείο το οποίο να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Εάν η ορχιδέα σας μοιάζει σαν κι αυτήν εδώ και δεν έχει άνθη, τότε σίγουρα θα χρειαστεί μια μεταφύτευση. Για αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχετε εδαφικό υπόστρωμα από φλοιό ξύλου και τύρφης, το οποίο θα βρείτε έτοιμο στο εμπόριο. Μία γλάστρα διάφανη από γυαλί ή πλαστικό, ένα κλαδευτήρι, ελαφρόπετρα και τέλος λίπασμα για τις ορχιδέες. Αρχικά βγάζουμε την ορχιδέα από το γλαστράκι της με όλο το χώμα και το εδαφικό υπόστρωμα από πάνω, προσεκτικά να μην τραυματίσουμε τις ρίζες. Παρατηρούμε τις ρίζες και κόβουμε όσες έχουν καταστραφεί εντελώς ή δείχνουν ταλαιπωρημένες. Με αυτόν τον τρόπο θα τις διευκολύνουμε να λειτουργούν καλύτερα και θα τις παροτρύνουμε να αναπτύξει νέες. Κόβουμε επίσης και τα κατεστραμμένα φύλλα, όπως και τους βλαστούς πάνω από ένα μάτι που θα μας δώσει τη νέα βλάστηση. Επόμενο βήμα είναι να αντιφυτέψουμε στη γλάστρα. Ανοίγουμε τρύπες στη γλάστρα και βάζουμε μία στρώση λεπτή ελαφρόπετρα για να δημιουργήσουμε έτσι ένα σύστημα καλύτερης αποστράγγισης. Βάζουμε μέσα το εδαφικό μας υπόστρωμα δημιουργώντας ένα μικρό λοφάκι όπου θα απλωθούν γύρω-γύρω οι ρίζες της ορχιδέας. Τώρα, παίρνουμε το φυτό και με απλές κινήσεις το βάζουμε μέσα, βάζουμε γύρω-γύρω από το λοφάκι τις ρίζες και συμπληρώνουμε σιγά-σιγά με εδαφικό υπόστρωμα. Προσεκτικά να μην χαλάσουμε τις ρίζες. Τέλος, αφού τελειώσαμε με τη φύτευση, στηρίζουμε σωστά και σταθερά τους βλαστούς. Αφού τελειώσαμε με την υποστήλωση, βάζουμε το λίπασμα για ορχιδέες για να αναπτυχθεί καλύτερα. Γενικά οι ορχιδέες χρειάζονται ένα φωτεινό μέρος, χωρίς όμως οι ακτίνες του ηλίου να χτυπά απευθείας στο φυτό μας. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ανάμεσα στους 11 με 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα πρέπει να είναι άφθονη. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε ένα πιατάκι με ελαφρόπετρα, με νερό και τοποθετούμε την ορχιδέα μας πάνω σε αυτό. Έτσι θα δείτε ξανά τις ορχιδέες σας να ανθίζουν.